Υπάρχει ένα παιχνίδι που λέγεται Transformers Reactivate και πάνω σε αυτό βγάλανε φιγούρες. Σήμερα θα δούμε τον Optimus Prime και τον Soundwave. Βλέπετε το κουτί με τις δύο φιγούρες, τα artwork ακριβώς εδώ, είναι για ηλικίες από 8 χρονών και πάνω. Η πάνω πλευρά του κουτιού, η κάτω πλευρά, τα πλάγια. Και στην πίσω πλευρά θα τους δούμε και στις δύο μορφές. Αυτά με το κουτί και πάμε να δούμε τις οδηγίες από κοντά. Αυτές εδώ είναι οι οδηγίες. Οι μεταμορφώσεις τους είναι εύκολες. Εδώ θα δούμε και τον Soundwave και τον Optimus Prime. Ευκρινείς εικόνες και πάμε τώρα να δούμε τις φιγούρες από κοντά. Και εδώ τους έχουμε σε ρομπότ μορφή. Έχουν έντονα στοιχεία από G1. Ας τον βγάλουμε αυτόν στην άκρη. Να ρίξουμε μια κοντινή ματιά στον Soundwave. Θα το ήθελα λίγο το visor του λίγο πιο χοντρό, αλλά μου αρέσει το mouth plate του. Εδώ έχει και Decepticon σύμβολο. Μοιάζει αρκετά στο G1, αλλά οκ, okay, δεν γίνεται κασετόφωνο, γίνεται αμάξι. Έχει ένα μεγαλούτσικο backpack. Εννοείται ότι μπορείτε να αποθηκεύσετε το όπλο του και εδώ πίσω. Επίσης το κανόνιό μου αφαιρείται κιόλας και κινείται πάνω κάτω. Εντάξει, σε γενικές γραμμές καλώς φαίνεται. Τώρα όσο για την άρθρωση της φιγούρας, το κεφάλι περιστρέφεται, κοιτάζει λίγο προς τα πάνω, πολύ λίγο προς τα κάτω και πάρα πολύ μικρή κίνηση αριστερά και δεξιά, σχεδόν καθόλου. Το χέρι είναι σε σφαιροειδή άρθρωση, περιστρέφεται πλήρως. Έχει αυτή την κίνηση την μέσα έξω. Περιστρέφεται από αυτό εδώ πέρα το σημείο, είναι αρκετά σφιχτό θα έλεγα. Έχει μονό σύνδεσμο, αλλά λυγίζει πάνω από 90 μοίρες. Έχουμε και περιστροφή εδώ στο χέρι. Έχουμε περιστροφή στη μέση. Το πόδι έρχεται εντελώς προς τα πάνω. Έρχεται πίσω ως εδώ. Πλάγια. Περιστρέφεται εδώ πέρα ψηλά στους μυρούς. Μονό σύνδεσμο στο γόνατο, αλλά λυγίζει πάνω από 90 μοίρες. Δεν έχει περιστροφή στο πόδι. Το πόδι δεν μπορεί να κινηθεί πάνω κάτω, αλλά έχουμε ωραίο σπάσιμο αστραγάλου. Έχει τη βασική άρθρωση. Θα την ήθελα λίγο καλύτερη εδώ στο κεφάλι και στα πόδια, αλλά σε γενικές γραμμές μπορεί να πάρει κάποιες ωραίες δυναμικές πόζες. Και εδώ έχουμε τον Optimus Prime. Ωραίος φαίνεται και αυτός. Έτσι ένα σύγχρονο G1 design. Εδώ έχουμε και την αποθήκευση των όπλων του. Κοιτάξτε όμως τώρα το κακό με τα όπλα του. Δεν του δώσανε μεγάλο χερούλι, οπότε πας να το βάλεις και δεν το κρατάει πολύ σταθερά. Βγαίνει πολύ εύκολα. Και όσο για το τσεκούρι του, οκ, okay, θα το κουμπώσω έτσι, αλλά το κρατάει στραβά. Για να το κάνεις να ισιώσει θα πρέπει να γυρίσεις το χέρι προς τα κάτω. Από εδώ θα είναι εμφανές, αλλά από εδώ θα φαίνεται κανονικά.
Εντάξει, πιστεύω θα μπορούσαν να είχαν σκεφτεί κάτι καλύτερο γι' αυτό εδώ. Αλλά τώρα η Hasbro σε αυτά τα παιχνιδοειδή δεν δίνει και πολύ σημασία. Τώρα σαν design, ωραίος δείχνει. Έχουμε και ασημή μπογιά εδώ στα φώτα. Ωραίες ασημή εξατμίσεις. Ναι, δεν είναι άσχημος. Μια χαρά. Όσο για την άρθρωσή του, το κεφάλι περιστρέφεται πλήρως. Κοιτάζει λίγο προς τα πάνω, κοιτάζει προς τα κάτω και έχει μια μικρή κλίση αριστερά και δεξιά. Τα χέρια περιστρέφονται πλήρως, έρχονται πάνω ως εδώ. Μπορούμε να πούμε ότι έχει ένα μικρό butterfly σύνδεσμο εδώ. Περιστροφή από αυτό εδώ πέρα το σημείο του χεριού, μονός σύνδεσμος στον αγώνα, 90 μοίρες λίγισμα. Περιστροφή στο χέρι, περιστροφή στη μέση, το πόδι έρχεται μπρος ως εδώ, πίσω ως εδώ, πλάγια, περιστροφή εδώ πέρα ψηλά στους μυρούς, μονός σύνδεσμος στο γόνατο, αλλά όπως βλέπετε λυγίζει πάνω από 90 μοίρες. Δεν υπάρχει περιστροφή κάτω στο πόδι, δεν κουνιέται το πόδι πάνω κάτω, αλλά έχουμε τέλειο σπάσιμο αστραγάλου. Εντάξει, σε γενικές γραμμές η άρθρωσή του είναι καλή. Λίγο αυτό εδώ πέρα το κενό δεν μου πολύ αρέσει, αλλά άμα το πατήσετε λίγο το στήθος προς τα κάτω θα αρθεί κάπως, θα κρυφτεί κάπως. Επίσης έχει και Matrix, μπορούμε να ανοίξουμε αυτά εδώ και να βγάλουμε το Matrix από εδώ. Βγαίνει εύκολα, το βλέπετε εδώ, από την άλλη πλευρά είναι κούφιο και το ξαναβάζουμε πάρα πολύ απλά. Και μία σύγκριση μεγέθους, εδώ θα τους δούμε δίπλα στον Leader Class Siege Shockwave και δίπλα στον Kingdom Optimus Prime. Αυτός είναι μία Leader Class φιγούρα, βλέπετε διαφορά μεγέθους. Δίπλα στο Masterpiece Movie Bumblebee και τέλος δίπλα στον Mechanical Alliance Sonic Warrior. Εντάξει, αυτός εδώ είναι υπερβολικά μεγάλος. Λοιπόν, πάμε τώρα να τους μεταμορφώσουμε στις οχήματα μορφές τους.
Και εδώ τους έχουμε σε όχημα μορφή. Ας δούμε λιγάκι το Soundwave. Ωραίο το αμάξι, τίμιο. Έχουμε εδώ πέρα και την κεραία του, η οποία μπορούμε να την κατεβάσουμε κιόλας προς τα κάτω. Το όπλο εδώ κινείται πάνω κάτω, μπορούμε να το περιστρέψουμε κιόλας. Το ίδιο και αυτό. Αν θέλετε φυσικά μπορείτε αυτό να το βάλετε μπροστά. Πλαστικές ρόδες. Δείτε και την πίσω πλευρά. Κάτω πλευρά. Και κυλάει μια χαρά. Ωραίος είναι. Τίμιος. Να φέρουμε μέσα και τον Optimus Prime. Θυμίζει αρκετά την G1 αντάλικα του. Έχει εδώ πέρα και το Battle Damage προφυλακτήρα. Και αυτός κυλάει μια χαρά. Και όσο για τα όπλα του, έχει δύο τρύπες εδώ και εδώ. Μπορούμε να αποθηκεύσουμε τα όπλα του. Και είναι κάπως έτσι. Ναι, okay, φαίνεται λίγο περίεργος. Τον προτιμώ σίγουρα χωρίς τα όπλα. Και να φέρω για σύγκριση μεγέθους τον Core Class Legacy United Boulder Crash. Να φέρω μέσα τον New Age Mista ή αλλιώς Dark of the Moon Soundwave. Δίπλα στον DX9 Hot Rod. Και τέλος δίπλα στον Voyager Class Ectotron. Δεν έχουν κάποιες άλλες ιδιότητες και πάμε τώρα να δούμε την αντίστροφη μεταμόρφωση.
τελικά συμπεράσματα. Παιδιά, είναι τίμιες φιγούρες. Θα πρέπει να σας αρέσει και το design αυτού του χαρακτήρα για να τις αγοράσετε αυτές τις φιγούρες. Κόστησαν γύρω στα 77 ευρώ. Εάν έχετε παίξει το παιχνίδι και σας αρέσουν αυτά τα design, ναι, πηγαίνετε πάρτε τες. Έχουν τίμια άρθρωση. Θα μπορούσε βέβαια να είναι καλύτερη σε κάποια σημεία. Τα αξεσουάρ είναι ok. Βέβαια, στον Optimus Prime θα τα ήθελα λίγο καλύτερα. Ενώ για τα χερούλια τους. Αλλά εντάξει. Δεν περιμένω και κάτι το τρομερό από παιχνιδοειδείς φιγούρες. Και οι οχημαμορφές τους είναι ωραίες. Γενικά είναι ένα τίμιο πακέτο. Ή σας αρέσει και το παίρνετε, ή απλά δεν σας αρέσει. Δεν βρήκα κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα με τις φιγούρες, οπότε ναι, είναι μια χαρά. Αυτό ήταν το review μας των Transformers Reactivate, Optimus Prime και Soundwave. Στηρίξτε το κανάλι αφήνοντας ένα σχόλιο και κάνοντας μια εγγραφή. Ακολουθήστε τη σελίδα μου στο Facebook γιατί ποστάρω σχεδόν καθημερινά νέα φιγούρων δράσης. Link θα υπάρχει στην περιγραφή του βίντεο. Από μένα και τον Στέφανο, να έχετε μια όμορφη ημέρα. Γεια χαρά!